Στους 147 έχει ανέλθει ο αριθμός των νεκρών από την τρομοκρατική επίθεση της Al-Shabaab στο Πανεπιστήμιο Γκαρίσα στη βορειοανατολική Κένια. Οι αρχές διατείνονται ότι οι τέσσερις δράστες που σκόρπισαν τον τρόμο και το θάνατο είναι νεκροί και πως διεσώθησαν 587 φοιτητές, εκ των οποίων έχουν τραυματιστεί 79. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Όλοι οι τρομοκράτες είναι νεκροί και οι τέσσερις έχουν σκοτωθεί. This is a very sad day for Kenya. Είναι μια ημέρα θλίψης για την Κένια. Είναι ατυχές γεγονός ότι οι τρομοκράτες μπόρεσαν να σκοτώσουν νέους και αθώους πολίτες. Young, good citizen, very early in the morning. Σε δεκάδες πόλεις της χώρας έχει επιβληθεί απαγόρευση της κυκλοφορίας από την ώρα που πέφτει το σκοτάδι μέχρι και την ανατολή του ηλίου. Σύμφωνα με τις κενιατικές αρχές, η θύνο νους της επίθεσης είναι ο Μοχάμεντ Κούνο, ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της εξτρεμιστικής οργάνωσης που αποτελεί παρακλάδι της Αλ-Κάιντα. Πρόκειται για την πλέον αιματηρή επίθεση στη χώρα μετά το τρομοκρατικό κτύπημα στην Αμερικανική Πρεσβεία το 1998.